άθλιες εικόνες στις σπηλιές της Χρυσοπηγής, μια ανάσα από το κέντρο του Ηρακλείου, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός με δημότες της περιοχής να διαμαρτύρονται. Στις σπηλιές κάθε βράδυ έρχονται οι περιθωριακοί, μένε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φόβος ακόμα και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτό το θέμα. Δεν αφήνουμε κανένα, δυστυχώς, από τα παιδιά να έρθουν σε αυτή εδώ την περιοχή, γιατί ο φόβος είναι μεγάλος. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Κάθε βράδυ μέχρι να αρκωμαγείς πρέπει να μπαίνουν εδώ μέσα. Μπείτε μέσα στη σπηλιά να δείτε μόνο το χάλι. Τι κρεβάτια θες, τι αυτά θες, στρώματα θες, ό,τι φανταστείς γίνεται. Όταν εμείς φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε τα παιδιά μας, τι να πούνε. Δημότες εκφράζουν τα παράπονά τους για τις απαράδεκτες εικόνες που καταγράφονται στην γειτονιά τους, καθώς και για τους κινδύνους που ελοχεύουν τις βραδινές ώρες πέριξ των σπηλιών. Το βράδυ μαζεύονται, υπάρχει και στρώμα μέσα, τα μπείτε θα το δείτε. Και κάνουν χρήση, τώρα τι κάνουν δεν ξέρω. Απέναντι στην άλλη σπηλιά, γιατί και από τον άλλο δρόμο έχουμε άλλη σπηλιά. Είσαι η ασφάλεια και τραβούσε ένα με δύο σιροπέδες και τον έβαλε μέσα. Τώρα τι βρήκανε δεν ξέρω. Για τη σπηλιά να καθαριστούν, να βάλουν ένα δίχτυ, γιατί μένανε μέσα και ζύφτη. Τι να πω τώρα, ήταν μια. Πήγαινε κοντά να δει ένα χάλι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα και είχε περάσει η κυρία Σταρίδα προς τιμήν της. Το αναδείκνυε μέσω του Facebook και της εφημερίδας, όμως δεν έσκυψε κανένας στο πρόβλημά μας. Από τη μια τα σκουπίδια στις σπηλιές και από την άλλη τα ξερόχορτα, με τους δημότες να εκφράζουν την ανησυχία τους στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όσο επίσης δεν έχει γίνει και στον καθαρισμό και στα ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα για να πάρουν φωτιά και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Τι να προλάβω, εγώ το δικό μας έχω, κοίταξε, δεν αφήνω χόρτο για χόρτο, αλλά δεν μπορώ όμως να έρθω εδώ να τα καθαρίσω. Ο Δήμος πρέπει να ερεμήσει, διότι δεν είναι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου, υπάρχουν και τα προάστια που πρέπει να τα κοιτάζουμε και όχι να τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Παράλληλα κάνουν έκκληση στη Δημοτική Αρχή να δρομολογήσει έργα στην περιοχή τους, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Κύριε Δήμαρχε, βοηθήστε μας παρακαλώ. Από το 70 είμαι κάτοικος εδώ, ήρθα σαν γαμπρός γιατί η γυναίκα μου είναι εδώ πέρα από το 50, η πεθαρικά μου εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι η ίδια, δεν αλλάζει τίποτα.